μπορεί τα μέτρα να είναι ευέλικτα, τα μέτρα να είναι έξυπνα. Αυτό που ξέρω να πω, κυρία Δουλγεράκη, και καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας, είναι ότι οι επιχειρήσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων, νιώθει μπροστά της, το βλέπει το φάσμα του λουκέτου σε ένα μεγάλο ποσοστό. Τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και στοιχεία που βγαίνουν ακόμα και για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και από τράπεζες, είτε από άλλους φορείς, δείχνουν ότι πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά στο φάσμα του λουκέτου για μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρών και πολύ μικρών. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώνει, αν θέλετε, και τις σκέψεις μου και τις τοποθετήσεις μου από τον περασμένο φθινόπωρο, ότι εργαλειοποιείται η κρίση για να τελειώσουμε με τις μικρές επιχειρήσεις που το σχέδιο Πισαρίδη δεν θέλει να τις βλέπει μπροστά του. Βαρύ είναι αυτό που λέτε. Καθόλου βαρύ. Καθόλου βαρύ. Όταν από τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις, τα ψίχουλα πήραν οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Στον κλάδο της εστίασης μόνο το 0,5% του κλάδου πήρε δάνειο από την τράπεζα. Λοιπόν, γιατί είναι βαρύ αυτό που λέω? Γιατί είναι βαρύ επί 4 μήνες και πλέον μήνες η χώρα ταλαιπωρείται, η οικονομία καταστρέφεται, οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την πολιτική απόφαση να κάνουμε ένα σκληρό lockdown από την πρώτη στιγμή για να τελειώσουμε? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Είμαστε 4 μήνες κλειστές οι επιχειρήσεις με κρατική εντολή. Λιανεμπόριο και τουρισμό και εστίαση είναι κλειστοί με καταστροφικές συνέπειες. Και κυριολεκτικά λέω καταστροφικές συνέπειες. 4 στις 10 επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης έχουν μηδενικά ταμιακά αποθέματα. Πώς θα ανοίξουν? Ναι. Πώς θα ανοίξουν? Άρα, οι συνάδελφοί μου στα εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στους άλλους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, έχουν να δουλέψουν ουσιαστικά από τον Οκτώβριο του 19. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί θέλω να τυφλούμε μπροστά σε μια πραγματικότητα? Δηλαδή, τι θέλει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι χρειάζεται ο κλάδος εστίασης και του λιανικού εμπόριου να στηριχτεί γενναία? Δηλαδή, με τα 500 άρικα. Ξέρετε, μου είπε ένας συνάδελφος, 500 άρικα μου στέλνει η γιαγιά μου τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Κύριε Καβαθά, άρα αυτό θέλετε να πείτε κατ' επέκταση, ως συνειρμός, το οποίο το τελευταίο διάστημα λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ναι μεν ξέρετε επιδημιολογικά βλέπω ότι δεν πάμε καλά, ότι θα χρειαστεί κάποιες μέρες παραπάνω, κάποιες εβδομάδες να είμαστε κλειστά. Βλέπει και σε άλλες χώρες τι γίνεται, ας πούμε μέχρι τις 28 του Μάρτη και στη Γερμανία είπαν ότι θα είναι κλειστές οι επιχειρήσεις, θα είναι σκληρό το lockdown, αλλά από την άλλη εμείς ευελπιστούμε ότι θα πάμε μαζί να ανοίξουμε την οικονομία, όπως επίσης και τα σχολεία μετά τις 16 του μήνα. Μοιάζει λίγο πολύ με αυτό που λέτε να είναι ως άλοθη από την πλευρά του Πρωθυπουργού και τίποτα περισσότερο. Να είναι κοροϊδία και τίποτα περισσότερο. Πάει εκεί το μυαλό σας? Εγώ δεν θέλω να βάλω στο στόμα μου ή να θεωρήσω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος από τη στιγμή που έχει εκλεγεί πρωθυπουργός της χώρας είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, μπορεί να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει περίπτωση ο πρωθυπουργός να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Σας το είπα. Με βάση. Μισό. Σας το είπα. Με βάση αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι επιτέλους, και σας είπα μήπως είναι βαρύ, ότι δεν θέλουν τους μικρομεσαίους, όπως τουλάχιστον αυτό αναφέρει η έκθεση Πισαρίδη. Και ίσως αυτό να είναι πραγματικά ένα πολύ καλό εργαλείο. Εσείς μιλήσατε για εργαλειοποίηση της κρίσης. Εγώ, κυρία Δημηράκη, είμαι ξεκάθαρος. Εγώ δεν είπα τον Πρωθυπουργό ψεύτη, ούτε θα τον πω ποτέ, ούτε το συγκεκριμένο, το προηγούμενο. Κουβέντα επόμενο. Κάνουμε. Δεν βάζω στο στόμα σας δηλώσεις χαρακτηρισμού. Ούτε εσείς. Αυτό που λέω, και το λέω με την ευθύνη όσων λέω, σίγουρα υπάρχει εργαλειοποίηση της κρίσης. Όταν οι μικρές επιχειρήσεις αφήνονται στο έλεος του Θεού, υπάρχει σχέδιο. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή τι άλλο χρειάζομαι να μου αποδείξει κάποιος ότι δεν με υπολογίζει ως εργοδότης στη χώρα που έχω το 87% της απασχόλησης?
Τι άλλο χρειάζομαι να μου αποδείξει κάποιος ότι με στηρίζει στα λόγια αλλά δεν με στηρίζει στις πράξεις. Mm. Όταν προσπαθούμε να αεροποιήσουμε τις καταστάσεις, όταν λέει ο κύριος Σταϊκούρας έχασε 2,5 δισεκατομμύρια παραδείγματος χάρη η εστίαση, της έδωσα 2. Πού τα βρήκε τα 2? Τις αναστολές υποχρεώσεων. Οι αναστολές υποχρεώσεων είναι ενίσχυτο επιχειρήσεων. Τα χάρισε, τα μετέφερε. Λογιστικά τα έχει μεταφέρει. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε σε αυτή τη χώρα. Μας έδωσε 901 δισεκατομμύριο συνολικά από τις επιστρεπτές. Θέλετε 1,50. 1,50. Ποιοι πήρανε τα πολλά? Ποιοι πήραν τα πολλά, για να ξέρω. Να σας να σας ρωτήσω κάτι. Ρητορικά εντελώς. Έτσι, το καταλαβαίνω. Ναι, ρητορικά εντελώς. Έχω μια επιχείρηση με 50 υπαλλήλους. Και έχετε μια επιχείρηση με 10 υπαλλήλους. Οι οποίοι είναι σε αναστολή και οι δύο. Οι επιχειρήσεις έχουν θέσει τους εργαζόμενους σε αναστολή. Τι ρόλο παίζει στον αλγόριθμο η ενίσχυση της επιστρεπτέας οι εργαζόμενοι? Τους φορτώθηκε και η επιχείρηση? Τους πληρώνει η επιχείρηση? Είναι υπάλληλοι της επιχείρησης? Τις πληρώνει το κράτος? Πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές στο κράτος? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ας μας το εξηγήσει κάποιος. Γιατί υπολογίζω τους εργαζόμενους στο να δώσω επιστρεπτέα και πόσο θα δώσω? Μάλιστα. Δεν έχει κανένα νόημα. Κύριε Καβαθά, τι θα ήταν για σας βάσει των όσων έχετε μέχρι σήμερα ζήσει ή υποστεί, όπως και ο καθένας από εμάς, αλλά ως επιχειρηματίας, τι θα ήταν για εσάς έξυπνο μέτρο, ευέλικτη λύση από την αρχή, για να μην είσαστε τώρα μπροστά σε αυτό που λέτε, ότι εμείς το μεγαλύτερο ποσοστό μας οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, βλέπουμε το λουκέτο μπροστά μας και τίποτα άλλο? Τι θα ήταν για εσάς λοιπόν ευέλικτη λύση, έξυπνη λύση, έξυπνο μέτρο? Από την πρώτη στιγμή εγώ διερωτώ με γιατί θα πρέπει να υπάρχει αλγόριθμο στην επιστρεπτέα τη στιγμή που, παραδείγματος χάρη για τον κλάδο με τον οποίο προέρχομαι και μπορώ να είναι ασφαλές αυτό που λέω. Στην πέμπτη επιστρεπτέα ο κλάδος πήρε 185 εκατομμύρια. Αν έδινε το 30% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου, του μήνα αναφοράς δηλαδή, θα έδινε 160 εκατομμύρια. Και δεν το κάνανε. Δεν ήταν νόμιμο, δεν ήταν δίκαιο. Χρειάζεται αλγόριθμος. Νόμιμο και δίκαιο. Σύμφωνα με τη φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων, θα έπαιρναν το 30%. Θα έπαιρναν λιγότερα λεφτά. Και δεν θα μπορούσε κανείς να παραπονηθεί εάν πήρα 1.000, 2.000, 4, 8 ή 50. Γιατί πήρε εκείνος 50 και εγώ πήρα 10. Παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη, οι εργαζόμενοι, να πάμε στους εργαζόμενους, γιατί μιλάμε για κατασφαντάληση πόρων. Εγώ δεν έχω δεν λέω ότι δεν δίνει η κυβέρνηση, δεν έχει δώσει η κυβέρνηση λεφτά. Λέει, κατά δήλωση της κυβέρνησης, 27 δισεκατομμύρια. Εγώ δέχομαι τα 27 δισεκατομμύρια. Εξηγήστε μου, γιατί έχουμε οριζόντια μέτρα και δεν έχουμε στοχευμένα μέτρα? Και καταλαβαίνω τα οριζόντια μέτρα στην αρχή της πανδημίας, γιατί μας έπιασε όλους εξαπίνης. Στη συνέχεια, γιατί δεν κάναμε ένα σχέδιο? Παραδείγματος χάρη στους εργαζόμενους. Αναστολή συμβάσεως εργασίας. Εργαζόμενος 22 ημέρες ή 25 πλήρους απασχόλησης, 8ωρο. Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ. Τετραωρίτης ελαστική μορφή απασχόλησης, ο οποίος έπαιρνε στο χέρι λιγότερα από 400 ευρώ, παίρνει 534. Εργαζόμενος με 4 ημερομίσθια το μήνα, με 3, με 2, παίρνει 534 σε αναστολή. Δεν είναι κατασφαντάληση πόρων? Μάλιστα. Ενώ τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ενισχυθούν άλλοι κλάδοι, άλλοι εργαζόμενοι, άλλοι επαγγελματίες. Ρώτησε κανείς, ο επαγγελματίας που έχει σχολείο οδηγών και ήταν κλειστός και επί προηγούμενης κυβέρνησης λόγω αλλαγών του νόμου για τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και στη συνέχεια το 20 είναι πάλι κλειστή,
Ρώτησε κανείς πώς περνάει αυτός ο συνάδελφος. Ρώτησε κανείς τους κλικιάρχες των δημοσίων σχολείων πώς μπόρεσαν και εκεί, πώς βιώνουν, πώς ζουν, με τι χρήματα ζουν. Που έχουν να δουλέψουν ένα χρόνο. Και είναι αβέβαιο και το αύριο, γιατί έχουν και συμβάσεις οι οποίες λήγουν. Ρώτησε κανείς τους συναδέλφους των προπό, των πρακτορείων προπό. Γιατί είναι κλειστά τα πρακτορεία προπό? Γίνεται συνωστισμός? Στα σούπερ μάρκετ δεν γίνεται συνωστισμός? Στις τράπεζες δεν γίνεται συνωστισμός? Στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν γίνεται συνωστισμός? Στα αεροπλάνα δεν γίνεται συνωστισμός? Και τι μας κοροϊδεύουν? Είτε ταξιδεύει, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει ταξιδεύει τον τελευταίο χρόνο, αεροπορικός. Πάτε στην αίθουσα αναμονής και είστε καρέκλα παρακαρέκλα. Και όταν μπαίνετε στο λεωφορείο να σας πάει στο αεροπλάνο, είμαστε όλοι μαζί. Και όταν μπαίνουμε στο αεροπλάνο, καθόμαστε ένας δίπλα στον άλλον. Ποιον κοροϊδεύουν? Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά?